Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τις αξίες. Καταρχήν, πριν εξηγήσουμε τι είναι οι αξίες, θα ήθελα μέσα από αυτό το βίντεο να σας δώσω και ένα παράδειγμα για το πώς δουλεύει η συνείδηση και χρησιμοποιεί το νου για να έρθει σε ένα αποτέλεσμα ώστε να μπορεί να κάνει κανάλι και έτσι να βοηθήσει τον άνθρωπο να έρθει σε μια κατανόηση, δηλαδή σε ένα συσχετισμό με ορισμένες αλήθειες. Όταν η εργασία που κάνει ο νους μας έρχεται από τη συνείδηση, τότε φίλοι μου φτιάχνουμε μια εκλογήκευση την οποία να μας συνδέει με το όλον από το δικό μας επίπεδο. Αυτό άλλωστε κάνει και το εγώ. Όμως το εγώ, καθότι είναι περιορισμένη συνείδηση, το αποκομμένος δηλαδή εαυτός μας, οι αποκομμένες χαμηλές δονήσεις, καθότι είναι περιορισμένες θα λέγαμε σε συνείδηση, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ένωση που έχουν με το όλον είναι μια ένωση, τα λέγαμε, πολεμική, αποσπασματική ή μη ενισχυμένη. Κάτω από αυτό το πρίσμα, φίλοι μου, το να καταλάβετε ότι όταν εμείς αναβαθμίζουμε τη συνείδησή μας, τόσο πιο πολύ έχουμε μια πηγαία, θα λέγαμε, ένα φως πηγαίο, μια κατανόηση πηγαία, χωρίς να χρειάζεται να φτιάξουμε μέσω του ορθολογισμού των φυσικών, θα λέγαμε, αισθήσεων, μια αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που έχουν συνείδηση χρησιμοποιούν το 3D κόσμο και καταλαβαίνουν την αναλογία και τα fractals τα οποία όλα περιέχονται και μέσα από αυτή την όμορφη, θα λέγαμε, και τέλεια αντιπροσωπεία των ανωτέρων στα κατώτερα επίπεδα φτάνουμε σε ορισμένες κατανοήσεις και μέσα από το δικό μας κόσμο δημιουργούμε στην κατανόησή μας τις αντανακλάσεις όλων των νόμων του σύμπαντος. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για τις αξίες και να δείτε πώς, ας πούμε, τώρα θα χρησιμοποιήσω τις δικές μου γνώσεις για να γιώσω ή εγώ, θα λέγαμε, να συνδεθώ με την ουσία αυτό το encryption, τον κωδικό από τη λέξη αξία μέσα μου. Να ξέρετε ότι εγώ ούτε σεμινάριο έχω κάνει τίποτα, κανένα σεμινάριο, ούτε οτιδήποτε πράγμα, το θα λέγαμε όσον αφορά με τη φιλοσοφία, αριθμολογίες και τέτοια πράγματα. Και επίσης, έχω βγάλει μόνο το λύκειο. Μέχρι εκεί έχω φτάσει, θα λέγαμε, τις γνώσεις μου στο κοινωνικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Άρα καταλαβαίνετε πώς μπορεί ένας άνθρωπος, σαν και εμένα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, όχι τόσο γραμματιζόμενος όλοι οι άλλοι, να έχει μία μόρφωση, δηλαδή να έχει αποκτήσει μία μορφή ο νους του, κάτω από τη συνειδησιακή του κατάσταση και όχι κάτω από τις πεποιθήσεις και τις γνώσεις της πληροφορίας της περιστασιακής, αλλά την ουσία της πληροφορίας. Κοιτάξτε λοιπόν πώς θα φτιάξω εγώ το δικό μου δρόμο για να γίνω εγώ κανάλι με τη λέξη, τα λέγαμε, αξίες που θέλω να μιλήσω σήμερα για αυτή. Εξηγούμε λοιπόν, φίλοι μου, γράφουμε τη λέξη αξία. Ας το δούμε λοιπόν, βάζω το δικό μου υποσυνείδητο, τη δική μου θέση να μιλήσει για τον αριθμό, για τη λέξη αξία. Τι βλέπω καταρχήν? Ας μπω λοιπόν διαισθητικά μέσα στη λέξη. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τη λέξη είναι ότι αποτελείται από το α, έτσι, από το ξ, από το ι και ξανά α. Αυτό σημαίνει λοιπόν σαν σύμβολο, άμα το πάρουμε το α, ότι μπορεί να είναι ένα βουνό. Και να αποσπασματικά λοιπόν να μας δείχνει από το βουνό, θα λέγαμε αυτό εδώ πέρα, την κορυφή του βουνού. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, θα λέγαμε η κορυφή του βουνού, θα λέγαμε ότι είναι το ανώτερο κομμάτι. Το ανώτερο κομμάτι, το ξύ τώρα διαστατικά τι μου φαίνεται εμένα? Το ξύ αρχίζει και μου φαίνεται, θα λέγαμε, 1, 2, 3 επίπεδα. Θα λέγαμε τα 3 επίπεδα ύπαρξης. Θα λέγαμε, ξέρω εγώ, στα αρχαία ελληνικά ότι μπορεί να είναι ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης. Θα λέγαμε ότι είναι το πνευματικό, το αστρικό και το φυσικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τα κατανοήσουμε υπερσυνείδητο, υποσυνείδητο, συνειδητό. Αυτά τα τρεις δυνάμεις οι οποίες φτιάχνουν αυτό το 3D, θα λέγαμε, ή τους τρεις κόσμους. Τον εθερικό, τον αστρικό και το φυσικό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε αυτούς τους τρεις κόσμους, ή το θέατρο που λέμε, ή θέατρο τριών κόσμων, έτσι. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε το Ι, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κανάλι, έτσι, ένα κάθετο κανάλι. Κάτι δηλαδή που ακουμπάει το πάνω με το κάτω. Το πάνω με το κάτω. Αρχίζει και τα φέρνει σε επαφή. Και πάλι έχουμε εδώ πέρα το α, που είναι, θα λέγαμε, το βουνό με την κορυφή. Άρα με λίγα λόγια τι λέμε?
από εδώ πέρα τώρα συνειδητά. Αξία εν μέρη φαίνεται ότι κάτι για να είναι στην κορυφή, θα λέγαμε, το ανώτερο κομμάτι, το ανώτερο κομμάτι μέσα στον κόσμο τον ολικό, μέσα στις τρεις θα λέγαμε διαστάσεις τις γενικές, εδώ έχουμε το κανάλι και εδώ θα λέγαμε πάλι την κορφή. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αξία, θα λέγαμε, είναι αξία ίσον, η κορυφή δηλαδή, ίσον στους τρεις κόσμους να έχει κάνει το κανάλι για να φτάσει, θα λέγαμε, στην κορυφή. Άρα θα λέγαμε για να φτάσει στην κορυφή, για να είσαι στο ανώτερο κομμάτι, πρέπει στους τρεις κόσμους να έχει δημιουργήσει κανάλι με την κορυφή. Άρα θα λέγαμε ότι το άξιο είναι, θα λέγαμε, το ιερό. Το κανάλι προς τα πάνω, έρος με το ανώτερο κομμάτι μας και το κατώτερο. Μαγνητισμός των επιπέδων. Ή θα λέγαμε ότι αξία είναι αυτό το οποίο υποστηρίζεται από το ανώτερο κομμάτι μέσα στον κόσμο της εκδήλωσης. Άρα θα λέγαμε, αν το ανώτερο κομμάτι δημιουργεί τα αρχέτυπα, αν το ανώτερο κομμάτι δημιουργεί την ομοτέλεια, το άξιο είναι εκείνο το οποίο φαίνεται και στους τρεις κόσμους όπως σας είχα πει, εσωτερικά, κοινωνικά και πνευματικά ή στον μικρό κόσμο, στα υποατομικά παιδεία, στα δικά μας παιδεία, στα ψυχολογικά παιδεία, εν πάση περιπτώσει σε όλους τους κόσμους, γιατί ενισχύεται, γιατί είναι σε εναρμόνιση, σε ένωση με το ανώτερο τμήμα. Άρα θα λέγαμε άξιο είναι εκείνο που υποστηρίζεται, υποστηρίζεται από την νομοτέλεια. Γιατί είναι άξιο αυτό που υποστηρίζεται την νομοτέλεια? Γιατί ένα δηλαδή ισχύεται από αυτήν. Γιατί λοιπόν ενισχύεται, θα λέγαμε, γιατί λοιπόν ενισχύεται από αυτό εδώ πέρα το πράγμα, γιατί λοιπόν φίλοι μου ενισχύεται, γιατί κάθε φορά το άξιο είναι αυτό που μέσα στην ύπαρξη, εδώ που ζούμε, έχει την υποστήριξη από την ομοτέλεια, από την αρμονία, άρα από το συλλογικό, γιατί η ομοτέλεια είναι το συλλογικό. Όταν λοιπόν εμείς υποστηριζόμαστε από το συλλογικό, ενισχυόμαστε, άρα μένουμε παραπάνω στην κρυστάλλωση. Άρα θα λέγαμε κρυσταλλώνεται περισσότερο και όχι προσωρινά, γιατί το συλλογικό είναι πιο δυνατό από το ατομικό, βις ατομικό. Όταν εμείς το ατομικό το εναρμονίσουμε το συλλογικό, τότε το ατομικό μας έχει ίδια δύναμη με το συλλογικό. Άρα θα λέγαμε το άξιο είναι αυτό λοιπόν που ενισχύεται, παίρνει ισχύ από το συλλογικό. Άρα θα λέγαμε λοιπόν τα άξια πράγματα στη ζωή μας είναι αναλόγως το πόσο εμείς έχουμε μέσα μας ανεπτυγμένη την ένωση με το συλλογικό κομμάτι μας. Άρα θα λέγαμε κάθε φορά που μιλάμε για τις αξίες της ζωής μας, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι οι αξίες της ζωής μας είναι ανάλογα στον καθένα, αναλόγως την σχέση του με την ομοτέλεια, τη σχέση του με την αρμονία. Ένας άνθρωπος που δεν την έχει γνωρίσει την αρμονία, γιατί δεν έχει συνδεθεί, θα λέγαμε, με τα όλα τα κομμάτια του, δεν έχει συνδεθεί, θα λέγαμε, με την κοινωνία, δεν έχει συνδεθεί, θα λέγαμε, με τη γη, δεν έχει συνδεθεί με την κοσμοτέλεια και δεν μπορεί να είναι αρμονικός ως προς την κοσμοτέλεια, είναι φυσικό οι αξίες του να είναι χαμηλού τύπου, προσωρινές. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι αξίες είναι το α και το ω για έναν άνθρωπο που θέλει να βαθμιστεί, παύλα να ενωθεί, παύλα να φωτιστεί, παύλα να βρει τον εαυτό του μέσα στο σύμπαν, να βρει τη θέση του, πρέπει να ξεκινήσει, φίλε μου, δημιουργώντας αξίες. Και μετά κάτω από αυτές τις αξίες να ξεκινήσει να εργάζεται, θα λέγαμε, στη ζωή του, να ζει. Ένας άνθρωπος χωρίς αξίες, που στην πραγματικότητα όλοι έχουμε αξίες, αλλά λέμε αυτόν που είναι ασυνείδητος. Στο τι ακολουθεί, στο τι πιστεύει, στο τι ενισχύει,
Καταλαβαίνετε λοιπόν, εκεί πέρα μιλάμε για τη συνείδηση. Ένας άνθρωπος χωρίς αξίες, φίλοι μου, δεν μπορεί να είναι γνώστης της κατεύθυνσης που έχει. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να παρατηρήσουμε τι αξιώνουμε εμείς. Βλέπετε σήμερα ο κόσμος τι αξιώνει. Λέτε ο κόσμος να έχει τις πραγματικές αξίες. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, από την αξία, θα λέγαμε, των πραγμάτων, φτάνουμε εμείς λοιπόν να φτιάχνουμε αυτό που λέμε ηθική. Η ηθική, φίλοι μου, δηλαδή το πώς εμείς χρησιμοποιούμε τις διάφορες αξίες ή τις δυνάμεις μέσα μας. Οι αξίες λοιπόν και η ηθική, φίλοι μου, δημιουργούνται από την εμπειρία, γιατί η ηθική προέρχεται από την εμπειρία και τις αξίες. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει δει τι αξίζει η ζωή του, είναι προσωρινός. Και συνεχώς τι κάνουμε, μαθαίνουμε τις αξίες. Τι είναι πιο πολύτιμο, τι είναι πιο πολύτιμο, τι είναι πιο πολύτιμο. Αυτό όμως πρέπει να το βρούμε μαθαίνοντας για τον εαυτό μας τι είναι πιο πολύτιμο. Και το πιο πολύτιμο, επειδή ενισχύεται, επειδή είναι εναρμονισμένο με κοσμοτέλεια, είναι και πιο αιώνιο. Άρα θα λέγαμε το άξιο, όσο πιο άξιο είναι κάτι, είναι πιο αιώνιο. Άρα θα λέγαμε η ηθική μας, για να είναι η ηθική ανωτέρου τύπου ανθρώπου, πρέπει να μάθει τα αιώνια, τι είναι αιώνιο, τι είναι νομοτέλεια. Έτσι έρχεται η ηθική, ούτε γιατί μου το πει η εκκλησία, ούτε γιατί φοβάμαι πάω φυλακή. Κοιτάξτε, ξανά σας λέω την κοινωνία μας, φίλοι. Από την ώρα που φύγε η κατάκριση της ψευτοηθικής, και πολύ καλά έφυγε, φάνηκαν οι αξίες των ανθρώπων. Φάνηκαν οι εμπειρίες των ανθρώπων, η ύπνωση. Τι θυμάται από τη ζωή του καθένας, τίποτα. Τι θυμάται από τις σαρκώσεις του, τίποτα. Τι θυμάται από το DNA του, τίποτα. Φάνηκαν οι αξίες. Κοιτάξτε τι κάνουν. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς φυλακή, χωρίς δικαστήρια. Κοιτάξτε τι αξίες έχουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Τώρα ζούμε στον κόσμο λοιπόν που φεύγει η ψευτοηθική και καλά κάνει για να δημιουργήσουμε τη δική μας ηθική από τις εμπειρίες και τις αξίες. Τη δική μας. Ούτε του μπαμπά μας, ούτε τη μαμά μας. Πρέπει εμείς να φτιάξουμε την ηθική μας. Άρα καταλαβαίνετε, φίλοι μου, πόσο σημαντικό είναι, και όπως οι αρχαίοι Έλληνες μαθαίνανε αυτά τα πράγματα και τα δίνανε και τα ονομάσανε κακίες και αρετές, χαμηλές δονήσεις, ψηλές δονήσεις, και πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα για να τις βρούμε. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν όλη αυτή η διδασκαλία για τον άνθρωπο την οποία εμείς ξεχάσαμε. Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Η αξία λοιπόν, φίλοι μου, στη ζωή μας είναι αυτό που μας δίνει και την αξία της ζωής. Η αξία της ζωής, την αξία που δίνει ο καθένας στη ζωή, είναι λοιπόν η αξία που έχει για τον εαυτό του. Η αξία που έχει μέσω της ηθικής του, μέσω της εμπειρίας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δημιουργήσει τη δική του ηθική και δεν είναι συνειδητός στην ηθική του, είναι ένας άνθρωπος που απαξιώνει. Βλέπετε, όλα λοιπόν έρχονται ακριβώς το ίδιο. Έτσι λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το πράγμα λοιπόν. Όσο πιο μεγάλη ένωση νιώθετε μέσα σας με την κοσμοτέλεια, τόσο πιο πολύ άξιο βλέπετε το κάθε τι. Και όταν σας λέω τα πάντα είναι άξια, αξιώστε τη στιγμή, κάθε στιγμή είναι άξια, η βία είναι άξια, ο φόνος είναι άξιος, οτιδήποτε κακό υπάρχει στον κόσμο, ακόμα και επανάληψη, η ίδια και η καταστροφή, είναι άξια, γιατί υπάρχει για κάποιο λόγο. Την αξία τη δίνουμε εμείς, γιατί τη βλέπουμε τη θέση της στην κοσμοτέλεια. Για ποιο λόγο υπάρχει. Και πώς μπορεί αυτή η θέση να είναι άξια, επειδή υπάρχει το κομμάτι αυτό στο puzzle, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε το όλο έργο. Σας λέω τα πάντα, δεν μπορεί να τα ξέρουμε, όμως μπορούμε να μάθουμε το όλο έργο. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αναβαθμίζοντας τον εαυτό μας, δημιουργούμε λοιπόν εμείς τις αξίες. Και μόλις φτάσουμε σε μια κατάσταση ένωσης με το ανώτερο κομμάτι μας, τότε τον έλεγχο τον παίρνει το ανώτερο κομμάτι μας και διοικεί το νου. Και φτιάχνει, εσύ ο ίδιος φτιάχνεις τον δρόμο. Εσύ ο ίδιος μεταξέρεις και παίρνεις οτιδήποτε γνώση έχεις ή πληροφορία και τη φτιάχνεις με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει κανάλι και να γίνει συμβατή η κατανόησή σου στο 3D με την κοσμοτέλεια. Δεν χρειάζεται να έχεις τεχνολογία μικρή μεγάλη, δεν χρειάζεται να πάει σχολεία μικρά μεγάλα, δεν χρειάζεται όλα αυτά τα πράγματα. Όμως χρειάζεται να έχεις φτιάξει την ένωσή σου. Και η ένωση έρχεται συνεχώς, φίλοι μου, από τις αξίες. Η ένωση έρχονται από αυτό που λέμε ιερότητα. Η ιερότητα καμιά σχέση δεν έχει με αγίους που βλέπετε και σαν κλαμάρες τέτοια και εικόνες και σαν κλαμάρες αυτά. Αυτά είναι τελετουργικά. Θα στα πω μια άλλη φορά. Η ιερότητα, φίλοι μου, είναι να είσαι σε ένωση, να είσαι σε μαγνητισμό, σε έρος με το κανάλι αυτό. Τη διαδρομή σου, την ψυχική πορεία σου, την ακτίνα δημιουργία σου, έτσι, από την πηγή που υπάρχει μέσα σου, μέχρι
όλα τα λέγαμε εξωτερικά, τα περιβλήματα που φτιάχνουν αυτό το πέρα το σώμα που η συνείδηση μας έχει εστιαστεί την προβολή. Γιατί τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέμε υπερψυχή? Δεν είναι τίποτα άλλο από τον μεγάλο εαυτό μας που προβάλλει μια συνείδηση, ένα συναισθηματικό του κομμάτι πάνω στο 3D. Φανταστείτε λοιπόν όπως εμείς έχουμε το προτζέκτορα και προβάλλουμε στην οθόνη, όπως εμείς κάνουμε την αστρική προβολή και προβάλλουμε τη συνείδησή μας. Αναλόγως λοιπόν τη δύναμη εστίασης που προβάλλουμε, έτσι, αυτό το κομμάτι που βγαίνει από εμάς και πηγαίνει προς τα έξω, που εμείς έχουμε βάλει τη συνείδησή μας σε ένα κομμάτι που το γεννάμε και το προβάλλουμε, στο αστρικό φως τα λέγαμε, έτσι ακριβώς είναι η υπερψυχή. Άρα κάθε φορά που εμείς σκεφτόμαστε κάτι, δημιουργούμε στο νοητικό κόσμο, θα λέγαμε έτσι, με ένα όραμα, εκείνη την ώρα όσο πιο πολύ μπαίνουμε εκεί, είμαστε υπερψυχή του δικού μας οράματος. Αυτό ακριβώς, φίλοι μου, λοιπόν, θέλω να σας πω όταν είναι με την υπερψυχή και την προβολή της. Έτσι λοιπόν, εμείς τι είμαστε εδώ πέρα? Είμαστε τμήματα του ολικού εαυτού μας που έχει εστιαστεί στην προβολή του πάνω στο φως, το αστρικό φως, και παίζουμε εδώ πέρα στο 3D όλα αυτά τα πράγματα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως πίσω λοιπόν στις αξίες. Θέλω λοιπόν, αφού παίζουμε εδώ πέρα στο 3D, να μάθουμε λοιπόν και τις αξίες. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αξίες μέσα του, φίλοι μου, δεν μπορεί να περπατάει συνειδητά. Κάθε φορά λοιπόν να ξέρετε ότι είναι βασικό να χρησιμοποιήσουμε τις αξίες. Κάθε φορά σε ό,τι επίπεδο είμαστε πρέπει να γίνουμε συνειδητοί στις αξίες μας. Και έτσι να προχωράμε, τα λέγαμε, για τη δική μας εσωτερική αναβάθμιση, τη δική μας ηθική και να φτάσουμε σε μια ιερότητα, έτσι, που καμία σχέση, ξανά δεν λέω, δεν έχει, όπως το καταλαβαίνετε, με θρησκείες, αγίους, ιστορίες και λεμπίες. Σε μια ιερότητα όπως είναι τα ζώα που είναι ιερά αλλά δεν έχουν συνείδηση, εμείς θα το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει η αυθεντικότητα, η ατομικότητα, αυτό το οποίο έχουμε γεννηθεί να είμαστε πραγματικά, και να αξιώσουμε τον εαυτό μας σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να παρεμβάλλεται οι αρνητικές πεποιθήσεις από τον πόνο που μου δημιουργηθεί και το φόβο. Αυτά λοιπόν για τις αξίες, φίλοι μου. Ειρήνη σε όλους.